Με το σύστημα του γραμματού κώδικα, αυτό που λέμε γραμματός κώδικας, είναι αυτό που λέμε barcode όλοι. Επιτυγχάνεται η γρήγορη και ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν στις ιδιότητες καταναλωτικών προϊόντων. Μέσα από μία ολοκληρωμένη μελέτη, ο τεχνικός διευθυντής του ΕΛΚΕΣΥΠ, γιατί έτσι είναι τα αρχικά του, του Ελληνικού Κέντρου Σήμανσης Προϊόντων, μας παρουσιάζει, εδώ εμάς σήμερα να τη δούμε, τη θέση της εταιρείας σχετικά με τη θεωρία που συνδέει το barcode με τον αριθμό του αντιχρήστου. Το ρεπορτάζ το έχει κάνει ο Χρήστος ο Λαμπράκος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το δείτε, να τους ακούσουμε πολύ προσεκτικά. Τους έχουμε δώσει όλο τον απαιτούμενο χρόνο να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν απαραίτητο σε ένα διευρυνόμενο διεθνές εμπορικό περιβάλλον την καθιέρωση συστήματος ανταλλαγής δεδομένων. Σημειωτέρω, κύριε Κανέλη, ότι η εταιρεία αυτή μέσα στο βίντεο αυτό λέει ότι δεν υπάρχει ο κωδικός. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι το Ελληνικό Κέντρο Σήμανσης Προϊόντων που είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Κωδικοποίησης Προϊόντων. Να το δούμε. Κυρία Γιακουμάκη, προσδιορίστε μου τις αρχές του Διεθνούς Συστήματος ΕΑΝ. Αρχή του Διεθνούς Συστήματος ΕΑΝ είναι η απόδοση ενός μοναδικού αριθμού σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται αδιαμφισβήτητα παντού στον κόσμο, ανεξάρτητα από την προέλευση ή τον προορισμό του. Ο κωδικός αυτός καθεαυτός δεν φέρει καμία πληροφορία. Λειτουργεί σαν κλειδί πρόσβασης σε μια βάση δεδομένων, όπου έχουν αποθηκευτεί όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία. Ο κωδικός απεικονίζεται πάνω στα προϊόντα με τη μορφή του γραμματού κώδικα. Αυτές τις άσπρες και μαύρες γραμμές που βλέπετε πάνω στα καταναλωτικά προϊόντα. Έτσι ώστε να μην πληκτρολογείτε, αλλά να διαβάζετε από ειδικά μηχανήματα που λέγονται scanners και τα οποία μπορεί να βρίσκονται στα σημεία γενικής πώλησης, στις αποθήκες, στα σημεία αποστολής και παραλαβής των εμπορευμάτων και γενικά σε όλη την αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων. Με το Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης ΕΑΝ και την τεχνολογία του γραμματού κώδικα, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα στην απόκτηση πληροφοριών, με αποτέλεσμα την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία στις ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές. Σήμερα το σύστημα ΕΑΝ εφαρμόζεται σε 86 χώρες στον κόσμο, που σημαίνει ότι έχει υιοθετηθεί η χρήση του από περίπου 500.000 επιχειρήσεις. Οι τομείς που έχει εφαρμογή, αν εξαιρέσουμε τα τρόφιμα και τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι πολλοί. Αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά την αμυντική βιομηχανία, τον τομέα υγείας, τον τομέα επικοινωνιών και μεταφορών. Το Ελληνικό Κέντρο Σημάνσεως Προϊόντων, από πότε υπάρχει στην Ελλάδα? Το Ελληνικό Κέντρο Σημάνσεως Προϊόντων υπάρχει στην Ελλάδα από το 1985 και σήμερα αριθμεί γύρω στις 2.500 επιχειρήσεις μέλη. Κύριε Δημητρακόπουλε, ποιες είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του? Η βασική αρχή λειτουργίας του γραμματού κώδικα, έχει κάποια σχέση με την φυσική των γυμνασιακών μας χρόνων. Από ό,τι θυμάστε, όταν ήμασταν μαθητές, αν φωτίσουμε το μαύρο χρώμα, δεν θα λάβουμε καθόλου ανακλόμενο φως. Αν φωτίσουμε το λευκό χρώμα, θα λάβουμε ανακλόμενο φως. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας ενός σκάνερ του μηχανήματος που διαβάζει ένα γραμματό κώδικα και κατά συνέπεια η φιλοσοφία του γραμματού κώδικα. Αλλά πιστεύω ότι αυτά καλύτερα να τα δούμε παραστατικά στην οθόνη του υπολογιστού. Ο σκάνερ ρίχνει φως πάνω στο σύμβολο. Και όπως είπαμε, το σύμβολο αποτελείται από φωτεινές ή σκοτεινές περιοχές. Έστω ότι το φως από τον σκάνερ θα πέσει πάνω σε μια φωτεινή περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα ανακλαστεί, θεωρητικά τουλάχιστον, πλήρως. Αν πέσει όμως σε μια σκοτεινή περιοχή, και πάλι θεωρητικά, δεν θα ανακλαστεί καθόλου. Βλέπουμε επομένως ότι ο σκάνερ μπορεί ανα πάσα στιγμή, φωτίζοντας το σύμβολό μας, να καταλαβαίνει πάνω από τι περιοχή βρίσκεται. Αν θεωρήσουμε ότι η κατάσταση της μη ανακλάσεως φωτός συμβολίζεται με το ψηφίο 0 και η κατάσταση της ανακλάσεως φωτός συμβολίζεται με το ψηφίο 1, εύκολα κάποιος ο οποίος έχει στοιχειώδεις γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών παραπέμπεται στο διαδικό σύστημα, που είναι η αρχή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα barcodes θα πρέπει να τα θεωρήσουμε ένα είδος αλφαβήτου, έναν τρόπο γραφής. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι τρόποι γραφής, πολλά είδη barcodes ή συμβολογίες όπως ονομάζονται. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 45 με 48 συμβολογίες. Οι πιο γνωστές από αυτές,
που είναι συμβολογίες που θα τις δούμε και στην καθημερινή μας ζωή, είναι οι συμβολογίες ITF-14, Code-39, EAN-8, EAN-13, UPC-A και Code-128. Πώς γίνεται η κωδικοποίηση των χαρακτήρων? Έστω ότι θα αναφερθούμε στη συμβολογία EAN. Στη συμβολογία EAN ο κάθε χαρακτήρας, το κάθε ψηφίο, συμβολίζεται με 7 μπάρες, 7 στοιχειώδεις μπάρες. Όταν μιλάω για στοιχειώδη μπάρα, εννοώ το εξής. Έχουμε μία μπάρα με ένα στοιχειώδες πλάτος και με βάση αυτήν την μπάρα συνθέτουμε όλον τον χαρακτήρα μας. Στην περίπτωση του ψηφίου 7, Φερρυππίν, το ψηφίο 7 θα αποτελείται από μία στοιχειώδη μπάρα μαύρου χρώματος, άρα 0, 3 στοιχειώδεις μπάρες λευκού χρώματος, άρα 1, μία στοιχειώδη μπάρα μαύρου και 2 στοιχειώδεις μπάρες λευκού. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί όμως ότι το λευκό χρώμα δεν παίζει κανένα ρόλο στην κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Και για ποιο λόγο συμβαίνει? Έχουμε εδώ ένα παράδειγμα με τον τρόπο κωδικοποίησης των ψηφίων 3, 6 και 8. Το καθένα από αυτά τα ψηφία μπορεί να κωδικοποιηθεί με 3 διαφορετικούς τρόπους. Έστω λοιπόν ότι αναφερόμαστε στον τρόπο Β, Φερρυππίν. Αν το λευκό χρώμα δεν έπαιζε κανένα ρόλο στη δομή του barcode, τότε κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μικραίνουμε. Μικραίνουμε την απόσταση ανάμεσα στις δύο μαύρες μπάρες. Αν τη μικρύνουμε όμως, καταλήγουμε στην περίπτωση του 6. Το 3 γίνεται 6. Σε αυτή την περίπτωση, αν και πάλι δεχτούμε ότι το λευκό δεν παίζει κανένα ρόλο, ποιος μας εμποδίζει να αυξήσουμε αυτή την απόσταση? Αν την αυξήσουμε όμως, από το 6 θα φτάσουμε στο 8. Νομίζω ότι είναι φανερό πλέον ότι όταν μιλάμε για την κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα, δεν μιλάμε για τις μαύρες μπάρες. Μιλάμε για τις μαύρες και τις λευκές μπάρες. Ποια είναι η δική σας απάντηση στη θεωρία που θέλει την ύπαρξη του αριθμού 666 να βρίσκεται κρυμμένος στο σύμβολο του barcode? Η απάντηση είναι ότι οι μπάρες αρχής, μέσης και τέλους συμβολίζουν το ψηφίο 6. Στο συγκεκριμένο σχήμα, τυχαία βλέπετε εδώ το ψηφίο 6. Κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει ότι αφού πάνω από το 6 βρίσκονται δύο ίδιες μπάρες, άρα λοιπόν και εδώ έχουμε κρυμμένο το 6. Αυτά λένε αυτοί που τυποποιούν τα προϊόντα και λένε ότι χρειάζεται απαραίτητος ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών περί τα προϊόντα, περί των προϊόντων, της τιμής τους, της μορφής τους. Και είναι διεθνές το σύστημα, είναι EAN. Αυτό που μας έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό εμάς είναι το ECAM, ο ενιαίος κωδικός. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο ενιαίος κωδικός. Και θα πρέπει να συνδέσουμε τη συνθήκη Σέγγεν, που είναι μια συνθήκη ελέγχου των εισερχομένων και εξερχομένων καταρχήν, της προστασίας, της έννοιας του υπόπτου, πράγματα που τα έχουμε πει. Φοβούμαι, κυρίες και κύριοι, θα τα λέμε για πάρα πολύ καιρό, γιατί θα υπάρξουν αντιδράσεις από πάρα πολλές πλευρές και δεν είναι δυνατόν να αντιδρούν πληθώρα κομμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή να αντιδρά το σύμπαν και να μην έχουμε στη συνέχεια τέτοια. Έχω μία παρατήρηση, για παράδειγμα, τώρα που μιλούσαμε για το 666, αυτά που ακούσαμε για τα προϊόντα. Μέχρι τώρα το Λότο έβγαζε ένα εξάρι. Τώρα βγαίνουν 3 εξάρια από το Λότο. Ο κύριος Πήλιος από την Πάτρα. Υπάρχει και φαίνεται, μας λέει η κυρία Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη, το 666 στις γραμμώσεις των προϊόντων. Και ένα ερώτημα, γιατί εγκαταστήσατε στο Άγιον Όρος σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών για να καταγράψετε τα ιερά αντικείμενα? Είστε υπέρ της τεχνολογίας? Η τεχνολογία είναι ένα επίτευγμα που όλοι μας το χρωστάμε στο Θεό, κύριε Κανέλη. Ο Θεός βοηθάει και φωτίζει τους ανθρώπους να το χρησιμοποιούν. Απλώς πρέπει να το χρησιμοποιούμε για καλό. Ναι. Όταν μια εταιρεία έχει. Χαίρομαι που το ακούω. Δηλαδή δεν δαιμονοποιούμε την τεχνολογία. Καλώς έκανε και υπάρχει ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Φυσικά. Η επικοινωνία των ανθρώπων, η καταγραφή των βιβλίων. Φυσικά. Το να μπορείς σε 300.000 κοιμήλια να τα περάσεις κάπου ώστε να υπάρχουν σαν αρχείο και να τα προστατέψεις από μια φυσική καταστροφή ενδεχομένως ή κάτι άλλο. Καλό είναι και άγιο να υπάρχει. Φυσικά. Το πρόβλημα είναι αυτό θα το κάνεις για να καταλύσεις την ελευθερία του άλλου. Έτσι. Και όχι για να καταγράψεις άψυχα προϊόντα και γνώσεις θησαυρούς. Για να καταλάβετε. Κατά αυτήν την έννοια, το να ηχογραφούμε τη μουσική θα ήταν έγκλημα. Έτσι. Μην τρελαθούμε, δηλαδή. Ο Θεός, ό,τι έχει δώσει, το έχει δώσει για το καλό μας. Ακόμα και τα ναρκωτικά. Το ναρκωτικό το έδωσε η ηρωίνη, ας πούμε. Ξέρετε πόσο ωφελεί έναν που έχει καρκίνο στα κόκαλα και πονάει? Όταν τη χρησιμοποιείς την ηρωίνη για να τον βοηθήσεις, είναι πολύ καλό. Δεν την έδωσε για να την παίρνει ο άλλος και να ξεχνάει, ας πούμε, τα προβλήματά του. Την έδωσε
αυτό υπάρχει στη γη για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για καλό. Ό,τι έχει δώσει ο Θεός είναι για το καλό. Τώρα, η κακή χρήση πλέον οφείλεται σε εμάς και εκεί είναι το μεμπτώνει σε όλη την ιστορία. Εγώ νομίζω ότι τις ιδιαίτερες θεολογικές και δογματικές απορίες καλά θα κάνει ο καθένας από εμάς να τις λύνει στην εκκλησία του, στην ενορία του και με τον πνευματικό του. Και διαβάζοντας και λίγο την Αγία Γραφή και συνέχεια εφημερίδες και κοιτώντας τηλεόραση. Ακριβώς. Και διαβάζοντας και Άγιους Πατέρες και Αγία Γραφή και τα κείμενά μας. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για την Σέγγεν, πριν περάσουμε στην επόμενη έρευνα, θα επιτρέψετε να σας διαβάσω αυτά τα οποία έδωσε στους πιστούς Ιερά Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου και την ιδιαίτερη αγάπη μας και την καλημέρα μας στην Ξάνθη. Η συνθήκη του Σέγγεν πρώτον αποτελεί την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για την πλήρη ηλεκτρονική αρχιοθέτηση φακέλωμα σε πανευρωπαϊκό και αργότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, με ολέθριες συνέπειες για την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Δεύτερον, θέτει τις βάσεις για την πλήρη ελωτρίωση του λαού μας από τις ρίζες του και την ορθόδοξη παράδοσή του. Και τρίτον, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ιερά Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου καλεί όλους τους φορείς της περιοχής μας να ασκήσουν πίεση προς τη Βουλή, ώστε πρώτον να προκηρύξει τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την αποδοχή ή όχι της συνθήκης του Σέγγεν, ώστε να αποφασίσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Δεύτερον, να αντικαταστήσει το νόμο για την προστασία του πολίτη από την επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αντίστοιχο που θα παρέχει ουσιαστική και όχι εικονική προστασία. Οι παραπάνω ενέργειες θα εξασφαλίσουν την προστασία του πολίτη, τη διατήρηση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και τη διαφύλαξη της εθνικής και πολιτιστικής μας ιδιαιτερότητας που πηγάζει από την ορθόδοξη παράδοση και την εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία του ελληνικού λαού. Και συμπληρώνει σε άλλο έγγραφο η Ιερά Μητρόπολης Ξάνθης που αρχίζει με το «Αγαπητή αδερφή, η Εκκλησία ζει μέσα στον κόσμο και υπηρετεί τη σωτηρία του». Και τελειώνει: «Η αντίθεση της Ιεράς Μητροπόλεως μας καθώς και του συνόλου της Εκκλησίας της Ελλάδας προς τη συνθήκη του Σέγγεν δεν υπαγορεύεται από μυσαλλοδοξία και αντιευρωπαϊκό πνεύμα, αλλά αποτελεί καρπό έντονου προβληματισμού και επισταμένης έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επιτεύγματα της πληροφορικής καθιστούν σχεδόν αδύνατη την προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». Αυτή λοιπόν είναι η μορφή του θηρίου, όπως τη λέει και η Εκκλησία. Έτσι. Επειδή νωρίτερα είπατε για τον ενιαίο κωδικό αριθμό, τι δουλειά έχει αυτός, θα ήθελα να συνοψίσω εν ολίγης αυτά που είχαμε πει και προχθές. Ότι ο ΕΚΑΜ, ο ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου, είχε ψηφιστεί το 1986 με τον 1599 νόμο. Μάλιστα. Επανεργοποιήθηκε με τον νόμο που ψηφίστηκε περί προστασίας από την επεξεργασία και ορίζεται να χρησιμοποιηθεί με τη συνθήκη Σέγγεν. Αυτός θα είναι από την εφημερίδα εδώ, το Βήμα, 6 Απριλίου 1997, γράφει: «Λάβατε θέσεις για τον ΕΚΑΜ» και λέει ότι ο ΕΚΑΜ θα αντικαταστήσει. Ο νέος κωδικός αριθμός Μητρώου θα συνοδεύει πλέον κάθε Έλληνα πολίτη και θα περιλαμβάνει το δελτίο ταυτότητας, τις ληξιαρχικές πράξεις, το εκλογικό βιβλιάριο και τον αριθμό εκλογικού καταλόγου, το διαβατήριο, το ασφαλιστικό βιβλιάριο, το φορολογικό μητρό, την άδεια οδηγού, το μητρό αρένων, το δημοτολόγιο, το προξενικό μητρό, το ποινικό μητρό κλπ. Καταλαβαίνετε ότι θα εκλείψουν τα πάντα και ο άνθρωπος θα ταυτίζεται πλέον με τον ενιαίο του αριθμό. Τίποτα άλλο. Έναν αριθμό θα έχει, ο οποίος θα τον καλύπτει πλήρως σε όλες τις αναλογίες, τις οικονομικές, με το κράτος του, τα πάντα. Ξεπνάς το πρωί, πηγαίνεις στο περίπτερο, ξέρουν σε ποιο περίπτερο πήρες και τι αγόρασες. Μετά βάζεις βενζίνη, ξέρουν σε ποιο γκαράζ και, πώς την έβαλες. Και μετά με ποιον έφαγες και τι ακριβώς έφαγες, σε ποιο εστιατόριο και για ποιο λόγο πιθανόν. Έτσι. Γιατί προσφέρεται για ερμηνείες. Μετά με ποιον κοιμήθηκες, σε ποιο ξενοδοχείο και για ποιο λόγο, ποιον συνάντησες το βράδυ και ποια ήταν η παρέα σου, από πού ακριβώς παρακυλέτε την πίτσα και για ποιο λόγο προτιμήσατε αυτό το κατάστημα, και θα κλείνει η ζωή με κάποιον ως αόρατο μάτι να ξέρει τι κάνεις ανά πάσα στιγμή. Επειδή το δημοσίευμα που μας διαβάσατε είναι από το Βήμα, ελπίζω οι Άγιοι Πατέρες, τον διοικητή του Αγίου Όρους, τον κύριο Ψυχάρη, που είναι και εκδότης του Βήματος, να τον ενημερώσουν επισταμένως, γιατί είναι προφανές ότι και αυτός πλέει σε πελάγια αγνίας. Και ο αδέσμευτος της Κυριακής 15 Ιουνίου 1977 γράφει ότι ο ΕΚΑΜ σχηματίζεται από 13 ψηφία και σύμβολα. Ερχόμαστε λοιπόν στο γραμματοκώδικα Barcode, που εξηγεί ότι ο ΕΚΑΜ πλέον δίδεται με τη μορφή του γραμματού κώδικα. Σας παρακαλώ λοιπόν, τώρα είναι αυτό το καταλληλότερο σημείο να δούμε την έρευνα και αναλαμβάνω εγώ προσωπικώς τη σημερινή βιντεοκασέτα να τη στείλω στον κύριο Ψυχάρη. Τον τελευταίο καιρό γίνεται αρκετός λόγος για τον αριθμό 666 που εμπεριέχεται στο γραμματό κώδικα σήμασης των προϊόντων. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε εδώ μια ηλεκτρονική μελέτη για την οποία συνεργάστηκαν πολλοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.